Τι ωραία πράγματα, αλήθεια, και τι τρυφερά πράγματα και τι γλυκά πράγματα όλα αυτά. Αυτές οι γιαγιάδες, οι τελευταίες γιαγιάδες που λένε τόσα όμορφα παραμύθια, που να γνωρίζουν τα παιδιά τους με παραμύθια, που τους μαθαίνουν τη ζωή και τις αξίες της μέσα από παραμύθια, και στον αντίποδα κάποια σημερινά παιδάκια. Θα σας τα δείξουμε αμέσως τώρα. Είναι ένα βίντεο που κρατάει μόνο 3 λεπτά. Δεν έχεις κάποιο πρότυπο, παιδί μου? Όπως μεγαλύτερη. Πες μόνο, Αλεξάνδρα, κάνε μια ερώτηση στον κύριο. Πες το όνομά σου, το επίθετό σου, στο χωριό σας και πόσα παιδιά μεγαλώσατε. Μεγαλώσαμε, όχι εσύ. Το χωριό μας είναι παλιά Κολάκα, τώρα το μεταφέραμε σε Κυρτόνι. Κύριε Μάρκο, τι διηγηθήκατε στα εγγόνια σας όταν ήταν μικρότερα? Διάφορες που τα μάζευα, ό,τι μπορούσα να δώσω από τη ζωή μου, το καλύτερο, αυτό έδωνα. Και με αγαπήσανε βέβαια τα εγγόνια μου, και τώρα που οι πρώτοι ξεκινάνε οι στρατιώτες. Και ακόμα περιμένω να τις διηγηθώ κάποια ιστορία, κάποιο παραμύθι από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου. Κύριε Μάρκο, τι διηγηθήκατε στα εγγόνια σας, παραμύθια που σας μάθανε οι δικοί σας παππούδες ή και ιστορίες που φτιάχνατε εσείς ο ίδιος? Και από τους παππούδες μας και γιαγιά και πολλές ιστοριούλες που μόνος μου στη ζωή, στα χρόνια μου, μου τύχανε να τις ζήσω, που πίστευα ότι βοηθάνε τα εγγόνια με το παράδειγμα το που εγώ έζησα. Και πράγματι είδα ότι υπάρχει καρπός μέσα σε αυτά, γιατί βλέπω τα πρώτα μου. Διηγούνται στα παιδιά τους αυτά που ζήσαν ή αυτά που ακούσαν? Ατόφυλλα, αλλά δεν το πιστεύω. Ατόφυλλα, αλλά δεν το πιστεύω, γιατί βεβαίως είναι και πατεράδες που ασχολούνται, αλλά λόγω της δουλειάς, γιατί τότε ήταν και οι δουλειές μας άλλες, που καθόμαστε τα ραδάκια, όλη η οικογένεια μαζί και διηγούμαστε. Και τώρα είναι πολλοί πατεράδες που αργούν να πάνε στη δουλειά, είναι κουρασμένοι. Ένα σκοριά αρχίζει να εκλείπει και αυτό το πράγμα. Ναι. Περισσότερο ή λιγότερο από τις πόλεις. Ναι. Ναι. Εκλείπει. Δυστυχώς. Σε παιδί του χωριού μεγάλωσες με παππούδες και γιαγιάδες. Ποια ήταν τα ακούσματα που είχες από αυτούς τους ανθρώπους? Την ιστορία της σύγχρονη κυρίως εμείς τη μάθαμε μέσα από ιστορίες που μας λέγανε οι μεγαλύτεροι, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας. Και για το χρόνια του πολέμου, της κατοχής, τις δυστυχίες που πέναγε ο κόσμος. Και μετά που υπήρχε ο εμφύλιος μεταξύ, που σκοτώνονταν δηλαδή αδέρφια μεταξύ τους και φίλοι. Και όλες αυτά, ας πούμε, όλες οι ιστορίες ήταν βγαλμένες μέσα από τότε τη ζωή που υπήρχε και περνάγανε μηνύματα αλλιώτικα. Πόδια πήρες για τη ζωή, τι διδάχθηκες? Παλιά η οικογένεια είχε πολύ μεγάλη αξία. Ήταν όλοι μαζεμένοι, παππούδες, γιαγιάδες, μάνα, πατέρας, και τα βράδια κοντά στο τζάκι λέγαν διάφορα παραμύθια και ιστορίες βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Και αυτά γινόταν διδάγματα στα παιδιά. Να γίνουν καλοί άνθρωποι, να μην κλέβουνε, να μην μιλάνε άσχημα στους μεγαλύτερους, να σέβονται τους ανθρώπους, να βγουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία με ένα λόγο. Σου δημιουργήθηκαν λοιπόν αξίες και πρότυπα. Ναι, μέσα από τα παραμύθια. Και η μαμά περίμενε και περίμενε να γυρίσει η Αντριάννα με το Γιαννάκη, που οπότε δεν γύριζε και ανησύχησε η μαμά. Τις δουλειές και τότε ήταν και οι δουλειές μας άλλες, που καθόμαστε τα ραδάκια, όλη η οικογένεια μαζί και διηγούμαστε. Τώρα είναι πολλοί πατεράδες που αργούν να πάνε στη δουλειά, είναι κουρασμένοι. Ένας κόσμος χωρίς παραμυθάδες, πώς τον φαντάζεστε? Χωρίς παραμύθι δεν υπάρχει ζωή. Κάποιο παραμύθι πρέπει να είναι. Έστω μέσα στην ψυχή να το πλάσουμε και ψεύτικο. Το παραμύθι είναι ζωή. Τότε τα σπίτια ήταν με δύο κάμερες. Μία καθόταν τα ζώα, μία μέναμε εμείς. Τα παραμύθια σας λέτε ότι προσπαθήσατε να διδάξετε στα παιδιά και στα εγγόνια σας την αγάπη, την τιμιότητα, την εργατικότητα, την καλοσύνη.
αυτές οι αξίες κυριαρχούν σήμερα στη ζωή και πώς αισθάνεστε όταν εσείς που βλέπετε αυτά τα πράγματα να χάνονται σιγά σιγά. Εδώ στο χωριό μας πιστεύω, δεν ξέρω πώς κάτι χωριάτες το βλέπετε, εγώ σαν χωριάτες που ήμουνα και επαγγελματία 40 χρόνια ζυμωμένος με το χωριό, ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν χαθεί οι αξίες από τα παιδιά μας. Δεν βρέθηκε ένα παιδί από τα 200 παιδιά να είναι παλιόπαιδο. Στην κοινωνία όμως. Στην κοινωνία αυτά που βλέπω στην τηλεόραση, βλέπω τέχνικα τι πολλές αξίες. Πώς αισθάνεστε για αυτό το πράγμα? Αισθάνομαι σαν άρρωστος. Σαν άρρωστος αισθάνομαι. Δεν θέλω, κουράζομαι να τα πω. Αλλά έχω καμαριώσει. Και φοβόσαστε για τον κόσμο στον οποίο καλούνται σήμερα τα εγγόνια σας να μεγαλώσουν? Φοβόμαι. Αυτό είναι πραγματικότητα. Ότι τα βλέπω τούτα που τα πλάδω και αύριο νομίζω θα είναι ο Άγιος αυτός. Ήταν μπλέξει ένα μολυσμένο κόσμο εκεί πέρα και θα απομολυθεί κι αυτός. Και κάπως βάζω κάτι ερωτήματα κακά που με βασανίζουν. Σήμερα πιστεύετε τα παιδιά έχουν φαντασία? Έχουν. Όχι τα δικά σας εγγόνια. Όλα τα παιδιά έχουν φαντασία και είναι έξυπνα. Είναι έξυπνα και πάρα πολύ έξυπνα. Αρκεί να βλέπουν σωστά και καλά και να τρέφονταν με το πνεύμα το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν είναι δέσμα. Είναι στο ρόλο έτσι όπως κάθεστε άλλοι. Ή την ίδια που μας είπε.